Στις κάλπες προσέρχονται περίπου 6 εκατομμύρια Αυστριακοί ψηφοφόροι για να εκλέξουν το νέο κοινοβούλιο της χώρας. Τα κόμματα ελπίζουν σε εκπλήξεις και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δύσκολα θα προκύψει από τις κάλπες μια αλλαγή πολιτικής. Απειλή ίσως να αποτελέσει το ακροδεξιό κόμμα των Ελευθέρων, με βασικό σλόγγαν ότι η Αυστρία δεν πρέπει να πληρώνει για τις χρεοκοπημένες χώρες, το κόμμα εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις με 20%. Με ένα ποσοστό 7%, το νέο κοποκόμμα ομάδα Στρόναχ φαίνεται να πετυχαίνει την είσοδό του στη Βουλή. Το κόμμα δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο από τον Αυστριακό Καναδό επιχειρηματία Φρανκ Στρόναχ. Το αξίωμα του καγκελάριου διεκδικούν οι κεντρικοί υποψήφοι και συγχρόνως αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Ο απερχόμενος καγκελάριος Βέρνερ Φάιμαν του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ο μέχρι τώρα αντικαγκελάριος και υπουργός εξωτερικών Μίχαλ Σπίντελέγκερ, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος. Αυξημένα είναι πάντως και τα ποσοστά των Πρασίνων. Σε περίπτωση που οι Σοσιαλδημοκράτες και το Λαϊκό Κόμμα δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν ποσοστό άνω του 50%, δεν αποκλείεται ο σχηματισμός τριμερού συνασπισμού μαζί με τους Πράσινους.